Γεια σας. Σε αυτό το μάθημα θα κάνουμε μία επίδειξη των δυνατοτήτων του Layer Style. Αρχικά, ας πάμε από το μενού File να δημιουργήσουμε με το New ένα καινούριο έγγραφο, ένα καινούριο γραφικό και ας το ονομάσουμε εφόδιο. Το πλάτος, όπως βλέπετε, το έχω βάλει στα 500 pixels και το ύψος στα 200 pixels. Το resolution είναι στα 125, όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματά μας. Color mode RGB, εδώ μπορείτε, όπως βλέπετε, να επιλέξετε ποιο color mode θα χρησιμοποιήσετε. Εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε το RGB, θα μπορούσαμε, αν θέλαμε άμεση εκτύπωση, να επιλέξουμε και το CMYK color. Εδώ επιλέγουμε το background contents έτσι ώστε να περιέχει το background color. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ή λευκό ή διάφανο, όπως βλέπετε εδώ. Ας το αφήσουμε στο background color έτσι ώστε να πάρει το μαύρο χρώμα από εδώ. Πατάμε OK και έχουμε το αποτέλεσμα όπως βλέπετε στην οθόνη μας, στο background copy. Ας πάμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Διπλό κλικ στο foreground color, ας πάρουμε το κόκκινο εδώ. Διπλό κλικ στο background color, ας πάρουμε το μπλε και πάμε στο εργαλείο gradient tool, the grande, όπως βλέπετε εδώ. Ας τραβήξουμε κάνοντας κλικ από την πάνω αριστερή γωνία στην κάτω δεξιά και το αποτέλεσμα το βλέπετε στην οθόνη σας. Μπορούμε να επιλέξουμε και τον τύπο του gradient εδώ για να δείτε το αποτέλεσμα. Ή από εδώ. Μπορείτε να δοκιμάσετε και να επιλέξετε και εσείς όποια από αυτά θέλετε. Χρησιμοποιώντας τα δικά σας, τους δικούς σας χρωματικούς συνδυασμούς. Ας υποθέσουμε ότι μας αρέσει αυτό. Τώρα πάμε να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο του background, τραβώντας το εδώ. Και στο background θα κάνουμε τις αλλαγές οι οποίες θέλουμε, τις μορφοποιήσεις οι οποίες θέλουμε. Ας ξεκινήσουμε από το μενού Layer Style. Στο Color Overlay. Εμφανίζω παράθυρο εδώ. Και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό? Μπορούμε να αλλάξουμε μόνο το χρώμα, να βάλουμε κάποιο διαφορετικό χρώμα. Όπως βλέπετε, έχει γεμίσει το χρώμα το οποίο θέλουμε. Ας υποθέσουμε θέλουμε αυτό, πατάμε OK. Το opacity το βλέπετε εδώ. Ας το αφήσουμε εκεί να φαίνεται και λίγο background color, το χρώμα μας κάτω από αυτό. Πατάμε OK και το βλέπετε, η αλλαγή είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, ας πάμε τώρα κάνοντας κλικ στο εργαλείο κειμένου, κλικ στο κέντρο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ, όπως βλέπετε, εγώ έχω χρησιμοποιήσει την γραμματοσειρά Monotype Cursiva, μέγεθος 30 pixels και χρώματος κόκκινο προς το παρόν. Στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ας πληκτρολογήσουμε την λέξη εφόδιο, ας γράψουμε καλύτερα με κεφαλαία. Και ας πάμε και στα υλικά. Κλικ στην επιλογή, το φέρνουμε στο κέντρο, το αλλάζουμε λίγο το πλάτος και το τραβάμε έτσι ώστε να έρθει στο κέντρο περίπου της, το προσαρμόσουμε να έρθει στο κέντρο της οθόνης μας, του γραφικού μας. Εκεί μπορούμε να το αλλάξουμε και λίγο ύψος.
όπως βλέπετε εδώ. Θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε και λίγο πάνω ή κάτω. Ας το αφήσουμε όσο έχει. Πατάμε Enter για να εφαρμοστούν οι αλλαγές οι οποίες έχουμε κάνει. Και παρατηρήστε ότι έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο layer, ένα type layer όπως λέγεται. Ας πάμε από το menu layer να επιλέξουμε την διαταγή layer style και το blending options, έτσι ώστε να εμφανιστούν όλες οι διαταγές που περιέχουν στο layer style. Ας ξεκινήσουμε βλέποντας τις διαταγές αυτές, ξεκινώντας από το drop shadow, η σκιά την οποία μπορεί να μπει πίσω από το αντικείμενό μας, πίσω από το χρώμα μας. Επιλέγουμε κάνοντας κλικ και πάνω στο drop shadow, έτσι να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τις αλλαγές οι οποίες θέλουμε. Το μέγεθος της σκιάς από εδώ, το ρυθμίζει, το spread, την απόσταση. Το opacity, την διαφάνεια και τη γωνία της που ακριβώς την θέλουμε. Εδώ αν θυμάστε στα προηγούμενα μαθήματα το παράθυρο με το mapping, το χάρτη, μπορούμε να το ρυθμίσουμε από εδώ όσο θέλουμε. Noise. Βλέπετε το αποτέλεσμα του noise. Και γενικά μπορείτε να και εσείς να κάνετε ρυθμίσεις που θέλετε για να φτιάξετε την σκιά όπως ακριβώς την θέλετε. Τώρα το inner shadow. Βλέπετε αμέσως το εφέ το οποίο εφαρμόζει πάνω στο κείμενό μας και όχι στην σκιά. Και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε. Το αποτέλεσμα το βλέπετε καθώς το χρησιμοποιείτε. Θα έλεγα ότι ξεκινάει εντυπωσιακά το τσόκ και το μέγεθος, το οποίο ανάλογα με την περίπτωση ρυθμίζεται νομίζω καλύτερα εκεί. Και το contour. Ας πατήσουμε εκεί, αφαιρέσουμε το Global Lights. Ας αφαιρέσουμε το Inner Shadow τελείως και πάμε στο Outer Glue. Επιλέγουμε το αποτέλεσμα εντυπωσιακό όπως βλέπετε εδώ. Εδώ μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα του. Ας βάλουμε κάποια από αυτά. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Το μέγεθος του μπορεί να το κάνει όπως βλέπετε. Αυξάνοντας και το split. Εκεί. Και από εδώ πάλι μπορούμε να κάνουμε διάφορες επιλογές. Νομίζω ότι αυτή είναι αρκετά καλή. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα, αν πατήσουμε εδώ OK και Enter, θα φαίνονται νομίζω αρκετά εντυπωσιακά τα πρώτα αποτελέσματα του συγκεκριμένου αντικειμένου. Ας κάνουμε διπλό κλικ στο background copy, μάλλον ένα κλικ εκεί στο background copy και πάμε ξανά στο select, συγγνώμη, στο layer style, blending options. Ας δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε τις αλλαγές μας και εδώ. Outer Glow, Inner, Bevel. Βάλουμε το περισσότερο το overlay όπως βλέπετε εδώ στο inner glow για το background. Ας αλλάξουμε και λίγο το χρώμα εδώ. Βλέπετε όσο έχει.
Πάμε ξανά να δούμε και τα υπόλοιπα του layer style που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Το inner glue, glow μπαίνει εσωτερικά. Το bevel είναι πολύ εντυπωσιακό. Εδώ ξέρει το μέγεθος, αλλάζει το direction είτε πάνω είτε κάτω, το depth είναι το βάθος. Ας το βάλουμε εξωτερικά και λίγο παραπάνω το soften. Εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε το shadow. Να ενεργοποιήσουμε το contour. Το texture το βλέπετε εδώ. Το αποτέλεσμα. Σατέν. Color overlay, το gradient, pattern, το stroke. Αλλάξουμε και το stroke, το βλέπετε ότι έχει μπει εξωτερικά. Μπορούμε να το βάλουμε διαφορετικό χρώμα. Θα βάλουμε κίτρινο για να το δείτε καλύτερα. Okay. Και έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Τώρα εδώ, αν ανοίξουμε τη λίστα, βρισκόμαστε στο CS2 το Photoshop. Στο 7 τα έχει το ένα, όλα τα εφέ ακριβώς από κάτω. Εδώ πρέπει να ανοίξετε τη λίστα για να δείτε τα εφέ τα οποία έχουν εφαρμοστεί και από εδώ μπορείτε να αφαιρείτε για να βλέπετε καλύτερα τι έχει κάνει το κάθε ένα με το όνομα του δίπλα. Τι έχει κάνει, ας πούμε, το Saturn, το Gradient, το Overlay. Για το κείμενό μας, με την ίδια λογική για το background copy. Shadows background copy, δεν είχαμε διαλλαγή ούτως ή άλλως. Inner glow, outer. Βλέπετε σιγά σιγά τα αποτελέσματα. Και όποια από αυτά θέλετε μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ πάνω του και να το διορθώσετε. Εμφανίζεται, μας πηγαίνει αμέσως εκεί που ήταν. Εδώ, ας πούμε, μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα και να βάλουμε οποιοδήποτε άλλο θέλουμε. Εκεί πατάμε OK και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Εδώ. Και πάλι OK. Και νομίζω ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό χρησιμοποιώντας τα περισσότερα από τα layer style σε σχέση με το background και το κείμενο το οποίο έχουμε φτιάξει. Αυτά για το συγκεκριμένο μάθημα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.